Θρησκευτικό ρεπορτάζ χωρίς την παρουσία και την τοποθέτηση του Ιωάννη Λίλη, του επίκουρου καθηγητή και προέδρου του Παγκρητίου Συνδέσμου Θεολόγων, δεν υπάρχει στην εκπομπή μας, γενικά και στην Κρήτη TV. Πάμε να συναντήσουμε τον Ιωάννη, τον καλό συνεργάτη, χαμογελαστός πάντα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Ελευθερία. Χρόνια πολλά, χαίρομαι πολύ που με κοντά σας. Λοιπόν, να αναφερθούμε λίγο στο βίο του Αγίου Δημητρίου. Πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Ναι, έχει ενδιαφέρον γιατί είναι ένας Άγιος, θα λέγαμε, από τους νέους Αγίους, αρχή του χριστιανισμού, 298-305, και είναι ένα πρότυπο διότι ήταν λαϊκός, δεν έγινε κληρικός ή πατέρας της Εκκλησίας, θεωρείται όμως πολύ μεγάλος Άγιος. Στα μεσοβυζαντινά χρόνια βρίσκουμε πολύ έντονη τη φήμη του, μέσα από κάποια δημόμενα, και βέβαια είναι και το πρότυπο, όπως είπε και ο πατήρ Εμμανουήλ, του κατηχητού, καθώς και κοντά του τον Έστωρα. Υπήρχε ένα φοβερό πρόσωπο τότε, ο Λιέος, που ήταν δίπλα στον Αυτοκράτορα και τον Μαξιμιανό, τον συμβασιλέα του, ο οποίος υπήρχε για να φοβερίζει στο στάδιο διάφορους ανθρώπους που θα απειλούσαν τη βασιλεία. Μία μερίδα ήταν σίγουρα και οι χριστιανοί, που ήδη από τη Ρώμη είχαν αρχίσει να φαίνονται έντονα. Ο Λιέος μιλούσε εναντίον του Θεού των Χριστιανών, το άκουσε ο Νέστορας, ήταν ήδη στη φυλακή ο Άγιος Δημήτριος. Έτρεξε να το συμβουλευτεί, τον σταύρωσε ο Άγιος Δημήτριος και νίκησε, ενώ ήταν μικρός όμως κατά τα κείμενα, τον γιγαντιαίο Λιέο. Και έτσι θανατώθηκε μετά και την ίδια μέρα και ο Άγιος Δημήτριος. Ο Άγιος Δημήτριος ήδη ήταν ένα πρόσωπο που είχε πολλές ελπίδες στο στρατό, αλλά είχε εκδηλώσει την αγάπη του για τον χριστιανισμό. Και λένε τα κείμενα ότι έκανε και πολλές δημόσιες ομιλίες για τον Χριστό, μάζευε πάρα πολύ κόσμο, θορυβήθηκε ο Ρωμαϊκός στρατός και έτσι τον ανέκριναν και τον έκλεισαν φυλακή. Ίσως χωρίς να τον σκοτώσουν. Έγινε το περιστατικό με τον Έστωρα και την ίδια μέρα θανατώθηκαν και οι δύο πάρα πολύ. Μάλλον ήταν τόσο βίαιος ο τρόπος, ναι, ο ένας με λόγχες και ο άλλος αποκεφαλίστηκε. Και ενώ έγινε την ίδια μέρα, η Εκκλησία μας για να τους τιμήσει έβαλε ξεχωριστή μέρα τον Άγιο Δημήτριο, 26 Οκτωβρίου, 27 τον Άγιο Νέστορα, και ουσιαστικά και οι δύο θεούνται οι πολιούχοι της Θεσσαλονίκης. Βλέπουμε ωστόσο μία στενή σχέση η οποία διαχρονικά έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στη νέα γενιά και τον Άγιο Δημήτριο, κάτι το οποίο μας επιβεβαίωσε και ο πατέρας Εμμανουήλ, ο εφημέριος του Ιερού Ναού στο κέντρο του Ηρακλείου. Ναι, επειδή ήταν πολύ νέος, ναι, και δεν περίμενε κανείς ένας τόσο νέος άνθρωπος θα έχει αυτό το ενδιαφέρον για τον Χριστό και δεν δίστασε να θυσιάσει τα πάντα, την υψηλή καριέρα που θα είχε στο μέλλον, για τον Χριστό. Και επειδή πολλοί νέοι άνθρωποι πήγαιναν κοντά του και άκουγαν τα κηρύγματά του, ακριβώς συνδέθηκε με τη νεολαία. Ο μετέπειτα χριστιανισμός, ήδη του 20ου αιώνα, συνέδεσε μια μεγάλη κίνηση νεανική, την καταφυγή, με το πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου, απέναντι από τον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου, ναό σύμβολο για όλο τον χριστιανισμό, και έτσι συνεχίζεται μέχρι και σήμερα το νεανικό στοιχείο δίπλα στον Άγιο Δημήτριο. Έχει μεγάλη σημασία, νομίζω, ότι και το μέρος που έγινε ο αγώνας του Λέου, το στάδιο, εκεί που είναι σήμερα ο ναός του Αγίου Κωνσταντίνου, το παλιό υποδρόμιο στα ρωμαϊκά. Οι φυλακές εκεί που είναι ο Άγιος Δημήτρης από κάτω. Μάλιστα. Και νομίζω πρέπει ιδιαίτερα να σας δούμε και στην αρχαιολογική κληρονομιά. Μάλιστα. Βέβαια με τον Άγιο που είναι πάντα ζωντανό. Ιωάννη, τους χαιρετισμούς μας. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά εγώ για την πρόσκληση και με αγάπη και στον Ορθόδοξο λόγο. Ακριβώς, με πολύ μεγάλη χαρά.